Κυρίε και κύριοι, τι εξελίξει στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ καθώ η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα να διαλυθούν οι συνιστώσει κατά τη διάρκεια των εργασιών τη Κεντρική Επιτροπή του Κόμματο. Απερίφθη. Είπαν όχι και ο Παναγιώτη Λαφαζάνη από το αριστερό ρεύμα, αλλά και ο Μανώλη Γλέζο. Και πέντε συνιστώσει. Με αποτέλεσμα το θέμα να παραπεμφθεί στο συνέδριο του κόμματο. Πριν από λίγο θα μα τα πει ο Χρήστο Τσιγουρή, αμέσω μετά το ρεπορτάζ το οποίο θα παρακολουθήσουμε, επιχείρησε να ρίξουν του τόνου και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και ο Μανώλη Γλέζο. Ο Αλέξη Τσίπρα έθεσε με δημόσιο τρόπο τη διάλυση των συνιστοσών και την εκλογή με ενιαία λίστα στι αρχέ τη εβδομάδα. Διαπιστώνοντα ότι στην Κεντρική Επιτροπή δεν υπάρχει η διάθεση για πολιτική συμφωνία, αλλά ούτε και οι συσχετισμοί, κατέβασε εναλλακτική πρόταση, ζητώντα να ισχύσουν όσα ήσυαν μέχρι το συνέδριο και εκεί να ληφθούν οι τελικέ αποφάσει. Τώρα φτιάχνουμε τα θεμέλια ενό οικοδομήματο. Δεν έχουμε δικαίωμα να συζητήσουμε. Συνεπώ δεν ετέθη τελεσυγραφικά, αλλά ω προ την ουσία. Δευτερεύον, θεωρώ το πώ θα πάμε ω το συνέδριο. Α πάμε όπω πηγαίναμε μέχρι σήμερα. Το θέμα είναι πώς θα πάμε από το συνέδριο και μετά. Αν δεν είναι νόριμες, κάποιες αλλαγές, προτείνονται να έχουμε εμπιστοσύνη στην οριμότητα των μελών μας. Οι προτάσεις Τσίπρα, εκτός από την κάθετη διαφωνία της μειοψηφίας, συνάντησαν και την αντίδραση πολλών συνιστοσών. Σε κείμενο που υπογράφουν ο Μανώλη Γλέζος και πέντε ακόμα συνιστώσει, ασκείται σκληρή κριτική στον επικεφαλή του ΣΥΡΙΖΑ για την πρωτοβουλία του να θέσει το θέμα. Όποιο επιχείρη να αλλοιώσει το πολιτικό σχήμα που κέρδισε την εμπιστοσύνη του λαού, ενταφιάζει ό,τι δημιουργήσαμε. Κανένα δεν δικαιούται να αποφασίζει για τον άλλον. Κανένα δεν μπορεί να παραγνωρίζει τι αποφάσει μα που ήταν γνωστέ από την αρχή. Κατά τη διήμερη συνεδρίαση τη Κεντρική Πολιτική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε η δυνατότητα διατύπωση όλων των απόψεων οι οποίε και εκτέθηκαν. Όλε είναι σεβαστέ και ισότιμε μπροστά στο συνέδριο του κόμματο. Συλλογικά και κατά απόλυτα δημοκρατικό τρόπο αποφασίσαμε για το πλαίσιο των προσυνεδριακών μα διαδικασιών. Τώρα το λόγο έχουν τα μέλη του κόμματο. Η πλευρά Τσίπρα αποτιμά θετικά ότι ανοίγει συζήτηση στη βάση του κόμματο για το χαρακτήρα του νέου πολιτικού σχήματο, τον τρόπο λειτουργία του και τη διάχυση των συνιστοσών σε αυτό. Ενώ η μειοψηφία αποτιμά θετικά ότι δεν αλλάζει το δικαίωμα για την πληλίστα και δεν υπάρχει τελεσίγραφο για τι συνιστώσει. Έστισε, ωστόσο προκάλεσαν τα καρφιά που αντάλλαξαν κατά τη διάρκεια των τοποθετήσεών του ο Αλέξη Τσίπρα με τον Παναγιώτη Λαφαζάνη. Εάν αυτό μα ενοχλεί, τότε η εναλλακτική λύση είναι το πολιτικό κόμμα Σιωπητήριο. Και με πολιτικά κόμματα Σιωπητήρια, μόνο κρίσει έρχονται, αδιέξοδα και καταρρεύσει. Η αριστερά, τουλάχιστον η δική μα αριστερά, δεν θα γίνει ποτέ τέτοιο κόμμα. Η δύναμή τη είναι η απεριόριστη δημοκρατία. Η δύναμή τη είναι τα δικαιώματα τη διαφορετική άποψη. Τα οποία θα τα υπερασπιστούμε μέχρι τέλου. Τοποθετήσει και παρεμβάσει που δίνουν την αίσθηση ότι κάποιοι εδώ μέσα για να κερδίσουν δύο ψήφου παραπάνω είναι αποφασισμένοι να κάνουν εκχωρήσει και εκτόσει, μα κάνουν κακό. Δεν υπάρχουν εδώ κάποιοι που είναι ηρακλειδεί του ριζοσπαστισμού και κάποιοι άλλοι που είναι έτοιμοι να τον εκχωρήσουν. Κάποιοι προστάτε των ιερών και τη ριζοσπαστική αριστερά και κάποιοι που είναι έτοιμοι να τα εκχωρήσουν στη σοσιαλδημοκρατία. Αμέσω δανειστο Χρήστο Τσιγουρή, για να δούμε πώ όλε οι πλευρέ ή οι περισσότερε πλευρέ τι τελευταίε ώρε προσπαθούν να πέσουν οι τόνοι στο ΣΥΡΙΖΑ Χρήστο. Οι εχμέ που είδαμε ότι αντάλλαξαν οι κύριοι Λαφαζάνη και Τσίπρα, αν και ονόματα δεν υπόθηκαν, δείχνουν την καθαρή διαφωνία που υπάρχει στι δύο πλευρέ για τα δύο θέματα αγκάθι που ανέδειξε ο Αλέξη Τσίπρα πρωτοβουλία του στι αρχέ τη εβδομάδα. Δηλαδή την ενιαία λίστα και όχι περισσότερε από αυτή αλλά και τον θέμα της διάλυσης ή αυτοδιάχυσης των συνιστοσών μέσα στο ενιαίο σχήμα. Α, τελικά, αφού δεν υπήρχε προοπτική πολιτική συμφωνία σε αυτήν την κεντρική α, επιτροπή, ε, επιλέγει να πάμε στο συνέδριο περίπου στα μέσα του Ιουλίου και εκεί η κάθε, από τις, κάθε μια πλευρά, να διεκδικήσει με καλύτερους όρους μπροστά σε αυτην την κεντρικη επιτροπη επιλεγει να πολύ ιουλιου και εκει η καθε ακροατήριο, περίπου 4.000 θα είναι οι σύνεδροι, να πείσει για την ορθότητα των προτάσεών της. Είναι μια συμφωνία, μια διευθέτηση που αφήνει κάθε πλευρά ικανοποιημένη, όπω είδαμε στο βίντεο. Ωστόσο, ανέφερε ότι καταβάλλονται προσπάθειε ε, να πέσουν οι τόνοι και να επικεντρωθεί η συζήτηση στι διαδικασίε που ο ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει ενιαίο κόμμα. Προκάλεσε αίσθηση ε, το σκληρό ύφο, η υψηλή τόνη που είδαμε στην επιστολή των πέντε συνιστοσών. Ε, ωστόσο, λίγα λεπτά νωρίτερα, ο Μανώλη Γλέζο, με επίσημη ανακοίνωσή του, αναφέρεται στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ και στην προοπτική ενιοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντα τα εξή σε εντελώ άλλο ύφο. Ότι ο γόνιμο διάλογο που ανακτήθηκε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, αποδεικνύει τα παρακάτω. Μοναδικό δρόμο